θερμά λόγια συμμετοχής και στήριξης αυτή την θλιβερή στιγμή που βιώνει η Ιταλία, αυτό που συνέβη εχθές στην Καμπανία. Η τραγωδία, τα θύματα, οι οικογένειές τους, η κατάσταση δραματική για κάποιους εκ των τραυματιών. Είναι μια στιγμή που εγγίζει βαθύτατα την πατρίδα μας και η στήριξη που άκουσα στα λόγια του πραγματικά μας ανακουφίζει και ανακουφίζει τη χώρα μας. Αλλά δυστυχώς αυτό που συνέβη εχθές θα παραμείνει μια πληγή βαθύτατη για τις οικογένειες και για τον πληθυσμό, για όλη τη χώρα μας. Άρα συμπαρίσταμε και εγώ και στο πένθος των οικογενειών και στηρίζω την, εκφράζω τη θλίψη όλης της κυβέρνησης για αυτή την θλιβερή πραγματικά και δραματική στιγμή. Θα ήθελα θερμότατα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κύριο Αντώνη Σαμαρά για το θερμό χαιρετισμό και τη θερμότατη υποδοχή και για την εξαιρετική δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Η Ευρώπη στην μυθολογία και στην ιστορία εδώ γεννήθηκε. Η Ευρώπη αντιμετώπισε εδώ την κρίση και η Ευρώπη θα αναγεννηθεί εδώ. Αυτός είναι ο λόγος που με οδήγησε, με έφερε εδώ στην Αθήνα σήμερα σε μια επίσκεψη στην οποία αποδίδω και προσδίδω μεγάλη σημασία, διότι ακριβώς είναι η ευκαιρία των δύο Προεδριών της ελληνικής και της τελικής, το προσεχή χρόνο, είναι η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη και το μέλλον της Ευρώπης συνδέεται με την ικανότητα των δύο χωρών που από χιλιετίες συνδέονται, έδωσαν και το DNA τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όχι στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Άρα η κοινή δουλειά που ξεκινήσαμε σήμερα και που θα εξακολουθήσουμε τον Σεπτέμβριο, προσκάλεσα τον πρωθυπουργό κύριο Αντώνη Σαμαρά να έρθει στην Ρώμη το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο, για να κάνουμε το fine tuning, το τελικό της κοινής εργασίας που η ελληνική προεδρία και η ιταλική προεδρία θα κάνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βρίσκομαι επίσης εδώ για να πω λόγια στήριξης για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα βγαίνει από την κρίση, όπως οι πρώτες ενδείξεις μας δείχνουν ότι τούτο συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί, είναι μια σημαντικότατη είδηση για ολόκληρη την Ευρώπη και είναι σημαντική για την Ιταλία. Άρα είναι πραγματικά θερμά λόγια στήριξης και συγκεκριμένη κίνηση και χειρονομία στήριξης. Ελπίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε, να λάβουμε τα θετικά αποτελέσματα και τις αποφάσεις που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση στους τελευταίους μήνες και αυτές τις τελευταίες ημέρες ως θετική ένδειξη προς το μέλλον. Είναι σημαντικό να επανέλθει η εμπιστοσύνη, οι επενδύσεις, είναι σημαντικό να αποφευθούν περαιτέρω άλλες κρίσεις και η Ιταλία θα είναι στο πλευρό της ελληνικής κυβερνήσεως και της Ελλάδος για να αποφευθούν περαιτέρω άλλες κρίσεις, ώστε ο σεβασμός στους όρους και στις δεσμεύσεις που η Ελλάδα ανέλαβε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να τηρηθούν. Και είναι σημαντικό τούτο να συμβεί στο σωστό χρονοδιάγραμμα και χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό ο σεβασμός αυτών των ανηλυμένων δεσμεύσεων να ακολουθηθεί από θετικές ενδείξεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και στην κοινή της γνώμη. Και πρέπει να είναι σαφές ότι οι θυσίες δεν είναι θυσίες που αποτελούν αυτό σκοπό. Οι θυσίες δεν αποτελούν το στόχο. Είναι ένα εργαλείο, ένα μέσος για να τεθούν τα πράγματα στη θέση τους και για να φτάσουμε στη γη της επαγγελίας, η γη της επαγγελίας που είναι η ανάπτυξη, η εργασία, η σταθερότητα, η ελπίδα.
Και είμεθα δεσμευμένη στον δρόμο αυτό. Η Ιταλική Προεδρία του Προσεκουσία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εργαστεί κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση αυτή. Μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη, μια Ευρώπη πιο επικεντρωμένη στις επενδύσεις και στην απασχόληση. Μια Ευρώπη που θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια ενιαία ευρύτερη αγορά. Διότι η ενιαία αγορά, η εσωτερική αγορά, είναι θεμελιώδης ώστε να υπάρξουν περαιτέρω ευκαιρίες και περαιτέρω ανταγωνισμό. Μιλήσαμε και επ' αυτού για τις διμερείς ευκαιρίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους Ιταλικών επιχειρήσεων να είναι παρούσες εδώ στην Ελλάδα για τις επόμενες διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της απελευθέρωσης που ευχόμεθα. Όπως και η Ιταλία, μια χώρα που έχει δεσμευτεί προς την οδό της απελευθέρωσης και θα καταθέσουμε το φθινόπωρο ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα που κοινού ομού καταφέραμε σε ό,τι αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου TAP και οφείλω να υπογραμμίσω για το έργο το πολύ σημαντικό που ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς έκανε πάνω στο ζήτημα αυτό. Πραγματικά υπήρξε το πρώτο πράγμα το οποίο μου ζήτησε, με ρώτησε μόλις έγινε πρωθυπουργός, μου είπε: «Κοίτα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ας δουλέψουμε από κοινού και μαζί». Και το κάναμε και το αποτέλεσμα το πετύχαμε. Εγώ σε 10 μέρες περίπου από τώρα, 11 Αυγούστου, θα είμαι στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και θα συνομιλήσω συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα, ευχαριστώντας για την επιλογή που εγένετο και να συζητήσω για τις επιπτώσεις, τις θετικές. Τις παρελθόσες ημέρες έχει μια συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Αλβανίας που εξελέγει, αλλά δεν έχει αναλάβει κατοίκοντα, θα αναλάβει κατοίκοντα το Σεπτέμβριο ψήμος, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή και η συμμετοχή της Αλβανίας σε αυτή την κοινό έργο που κάνουμε μαζί και που θα κάνουμε και στο μέλλον. Εξέφρασα επίσης τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την επιλογή και την απόφαση της Ελλάδος να συμμετάχει στο Expo του 2015. Θέλω να το πω στον Ιταλικό τύπο, αυτό είναι μια ένδειξη προσέγγισης, φιλίας, εντονότατης που το εξέλαβω σημάδι πραγματικά δέσμευσης της Ελλάδος έναντι της πραγματοποίησης που για μας τους Ιταλούς έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι αποφασιστική σημασία στην 2015 της Expo και η Expo ασφαλώς θα αποτελέσει έναν από τους οδηγούς για την ανάκαμψη προς την ανάπτυξη της χώρας μας και η παρουσία της Ελλάδος είναι θεμελιώδους σημασίας. Νιώθω και πρέπει να το πω ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάδα δεν θα είχαμε κάνει την Expo, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάς είναι σήμερα εκεί μας καθησυχάζει. Δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την Ελλάδα. Η παρουσία της Ελλάδος λοιπόν σε μια Expo για το Feeling του Planet, θέματα τα οποία μας ενώνουν, τους πολιτισμούς, τους χιλιετείς της ιστορίας μας, είναι ένα γεγονός και μια σημαντικότερη απόφαση που ελήφθη. Πιστεύω λοιπόν και καταλήγουμε αυτό ότι αυτή μας η συνάντηση υπήρξε μια συνάντηση επωφελέστατη για πολύ συγκεκριμένα θέματα, ωφέλιμα για τις χώρες μας, για τις δύο μας χώρες και πιστεύω και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρώπη ασφαλώστατα θα χρειαστεί ένα 2014 θετικών επιτυχιών στα μεγάλα θέματα της μετανάστευσης, των μεταναστευτικών πολιτικών και τα θέματα που συνδέονται με τη Μεσόγειο και τα θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για αυτούς τους λόγους το 2014 πραγματικά μπορεί να είναι ένα έτος καμπή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πραγματικά αυτή την καμπή. Και είναι μια καμπή την οποία εμείς ευχόμεθα και για την οποία δεσμευόμαστε να δουλέψουμε με όλη μας την ενέργεια την οποία και διαθέτουμε.